Καλώς ήρθες στο βίντεο και αυτό το βίντεο που βλέπεις τώρα δεν θα είναι ακριβώς αστείο, αν ήταν αστεία δηλαδή τα προηγούμενα βίντεο μου, θα είναι στην σοβαρή πλευρά. Θέλω να μιλήσω για ένα ελληνικό Nintendo server. Τα συμφραζόμενα είναι ότι εγώ και ο κολλητός μου ο Spasm θέλαμε να μπούμε σε ένα Smash server για να βρούμε άλλους Έλληνες και να παίξουμε Smash μαζί, να δούμε πόσο καλοί είμαστε. Ψάξαμε και βρήκαμε αυτό το σερβερ. Οπότε αποφασίσαμε να πούμε για να δούμε τι θα γίνει. Στην αρχή ξεκίνησε καλά. Okay. Μας έβαλαν να γράψουμε μια σύσταση. Δηλαδή ζητούσε όνομα, nickname, ηλικία, τέτοια πράγματα. Και άμα εγκρινόταν η σύστασή σου, τότε θα μπορούσες να γίνεις member του server. Οπότε αποφάσισα να γράψω αυτά που μου έλεγε η σύσταση και συνέχισα με τη ζωή μου, περίμενα να εγκριθεί. Και τότε αυτός που είχε το server μου γράφει DM, γιατί είχα γράψει ότι έχω και 3DS, γιατί ζητούσε ποιες κονσόλες έχουμε, από όσο θυμάμαι, και μου ρωτάει ποιο είναι το Nintendo Network ID. Του το έγραψα, του το έστειλα. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτός ήταν ο δεύτερος λογαριασμός που είχα στο 3DS, όχι ο πρώτος που έκανα το 2015. Που κι αυτός ήταν δεύτερος ουσιαστικά, γιατί 3DS είχα πάρει το original του 2011. Επειδή είχα αποφασίσει να το διαγράψω για να χρησιμοποιήσω το eShop του 3DS. Ναι, έχει γίνει μια μικρή βλακεία και δεν μπορούσα να χρησιμοποιήσω το eShop. Και αυτός μου είπε ότι είχε πρόβλημα το Nintendo Network ID μου, ότι δεν ήταν primary και ήταν το secondary account, γιατί του είπα ότι ήταν το δεύτερο. Εν τω μεταξύ αυτός μου έκανε friend request στο Switch και το αποδέχτηκα, οπότε με έβλεπε που έπαιζα και τέτοια. Πέρασε λίγος καιρός, μια εβδομάδα και θα έλεγα, και ο Spasm αποφάσισε να γράψει DM στον άλλον admin του server. Ρώτησε πώς μπορεί να μπει στο σερβερ, γιατί ούτε εγώ ούτε αυτός πήραμε απάντηση για τη σύσταση που γράψαμε. Αν εγκρίθηκε ή όχι δηλαδή. Με λίγα λόγια ήταν αυτή πολύ ευγενική απέναντί του. Του είπαν ότι συγγνώμη που αργήσαμε και τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, από όσο ξέρω έπρεπε να ξαναγράψει τη σύσταση και τον έβαλαν στο σερβερ κανονικά. Τώρα δεν έχω ακριβώς τα μηνύματα, αλλά μου είπε ότι τον καλωσόρισαν και ήταν καλή απέναντί του. Εντάξει, τι θα έκανε ένας admin τώρα στη σερβερ, θα ήταν κακός απέναντι στους members του, δεν νομίζω, εντάξει. Και ήταν κι αυτός καλός απέναντί τους. Μετά επέμενε να προσπαθήσω κι εγώ να μπω στο σερβερ ξανά, μήπως έγινε κάποιο λάθος. Και εγώ έγραψα DM στον admin πως πάει καλύτερα αυτή τη φορά. Και από ό,τι φαίνεται είχαν πρόβλημα με το account μου στο 3DS. Ναι, δεν ξέρω ακριβώς τι παίζεται με αυτό, αλλά δεν δεχόταν secondary accounts και επειδή δεν είχα λογαριασμό στο Facebook δεν μπορούσαν αλλιώς να εγκρίνουν τη σύσταση και να καταλάβουν ουσιαστικά ότι είμαι εγώ. Okay. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε άλλο social media platform, π.χ. Instagram, αλλά δεν το έκαναν. Αν τυχόν βλέπετε αυτό το βίντεο, που δεν νομίζω, είχα στείλει σε μια φάση screenshot το τι έγραψες σε σένα, γιατί μου είχε ρωτήσει ο φίλος μου τι μου έγραψες, και αντί να απαντήσω 10 χρόνια τι μου έγραψες, απλά έστειλα screenshot και μάλλον έγινε θέμα από αυτό. Δεν ξέρω αν πρόλαβες να το δεις, αλλά okay, ναι. Ξανά, δεν ξέρω ότι βλέπεις αυτό το βίντεο, που μάλλον δεν το βλέπεις. Εκεί πέρα που μιλούσα, αν ξέρω έναν, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το λένε, γιατί δεν μπορώ να πάω να τσεκάρω ακριβώς ποιο όνομα μου έγραψε, και του είπα όχι, δεν το γνωρίζω αυτόν. Μου γράφει ότι είχαμε ίδια IP, που δεν γίνεται δύο άτομα στον κόσμο να έχουν δύο ίδιες IP. Οπότε μάλλον αυτός έκανε το λάθος, γιατί εγώ έγραψα ακριβώς ό,τι ήταν να γράψω. Αυτό δηλαδή που σε κάνει να καταλάβεις πόσο fucked up, ας το πω, είναι μερικοί άνθρωποι, είναι ότι με ρώτησε αν είναι φίλος μου και είπα ναι, είναι φίλος μου. Δεν θα πω κάτι άλλο, αλλά μερικά λεπτά τον έδιωξαν από το σερβερ. Flashback στο καλά λόγια που του έλεγαν και τώρα
που μόλις ήταν φίλος μου που δεν είχε εγκριθεί το δικό μου account, τον διώχνουν. Το Nintendo Community στην Ελλάδα σε σχέση με PlayStation, Xbox και PC δηλαδή, πιστεύω είναι πάρα πολύ μικρό. Και αυτοί που διαχειρίζονται τέτοιο σερβερ, ελληνικό Nintendo δηλαδή σερβερ, δεν θα έπρεπε να εμψυχώσουν τους users να έρθουν στο σερβερ για να μεγαλώσει η κοινότητα Nintendo fans στην Ελλάδα. Αλλά από ό,τι σας είπα μόλις τώρα, έγινε ακριβώς το αντίθετο. Και δεν είχαν κάνει έγκριση τη σύστασή μου και έδιωξαν το φίλο μου επειδή ήταν φίλος μου. Δεν ξέρω ακριβώς τι σχόλια να κάνω εδώ πέρα. Απλά ήθελα να πω ότι δεν ήταν καλό αυτό που έγινε και δεν ήταν σωστό πρώτα απ' όλα. Ναι, μπορεί όλα αυτά τα πώλησεις που έλεγαν, αλλά ποια πώλησεις? Και πάλι, άμα είστε τόσο με το σωστό και τα πώλησεις και όλα αυτά, γιατί να βγάλετε και το φίλο μου από το σερβερ? Δεν έκανε απολύτως τίποτα λάθος. Μήπως εμείς έχουμε το δίκιο και εσείς είστε λάθος? Πώς γίνεται από τα μόνα και μεγαλύτερα servers στην Ελλάδα με Nintendo fans να σε διώχνουν επειδή δεν ξέρω γιατί βασικά? Γιατί ένα πράγμα έκανα λάθος εγώ, αλλά κι εσείς κάνατε μεγαλύτερο λάθος που διώξατε το φίλο μου. Όλοι ξέρουμε ποιο είναι το δίκιο. Πάλι συγγνώμη για το σοβαρό τόνο του βίντεο, απλά ήθελα να βγάλω ουσιαστικά σε δημοσιότητα, και δεν είναι δημοσιότητα και πολύ τα views αυτά, το πόσο χαζό είναι όλο αυτό που έγινε. Άμα προσπαθείς να έχεις καλός, τουλάχιστον κάνε το σωστά. Μην το κρύβεις πίσω από ένα προσωπείο. Γιατί μόνο σε κακό θα σε βγάλει αυτό. Εγώ ήξερα ότι όλοι εκεί πέρα ήταν τέτοιοι, το καταλάβαινα, αλλά όπως είπα και πριν, δεν είχα και μεγάλη επιλογή. Εντάξει, εντάξει, μια προσπάθεια δεν θα χαλούσε. Δεύτερη, okay, αλλά δεν βγήκε και πολύ ευχάριστη δεύτερη. Τουλάχιστον για μένα που δεν μπήκα στο σερβερ και για το φίλο μου. Αυτό το βίντεο δεν είχε καθόλου script. Απλά είπα έτσι πως ένιωθα και είπα απλά την αλήθεια. Γι' αυτό και άμα είναι να κάνεις μια δουλειά, κάνε την σωστά και μην διώχνεις αθώους ανθρώπους από κάτι που κάνεις. Γιατί δεν έκανα τίποτα λάθος. Οπότε άμα το βλέπεις πάλι, έκανες λάθος. Και απάντησα και στην ερώτηση με τη φωτογραφία. Είμαι καλυμμένος από παντού. Αυτά ήθελα να πω για αυτό το σερβερ. Και ξανά, άμα δεν βγάζατε το φίλο μου, δεν θα έκανα τίποτα. Αλλά αυτό με κούνησε στο να κάνω το βίντεο. Αυτά είχα να πω. Να έχετε μια καλή μέρα.